Γιατί δεν μας το είπες ότι θα πάμε στο τσίρκο? Είπα να σου το κάνω έκπληξη, Πένι. Έχω αναλάβει και μια μυστική υπόθεση να κάνω εδώ γύρω. Όμως δεν θα μου πάρει όλη τη μέρα. Λοιπόν, μάλλον μέχρι εδώ ήταν. Το ξέρετε ότι εδώ που παρκάρετε κλείνετε το δρόμο? Επιμένω να μετακινηθείτε αυτή τη στιγμή, κύριε. Διαφορετικά θα τα πούμε αναγκαστικά στην τροχέα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ σας προειδοποίησα. Τώρα θα σας συλλάβω. Καλά, εντάξει, αυτή τη φορά θα σας αφήσω. Όμως εγώ σας προειδοποίησα. Ο Θεός, είσαι καλά? Και βέβαια είμαι καλά. Ένας καλός αστυνομικός πάντα πέφτει με τα μούτρα στο έδαφος, δηλαδή στη δουλειά. Απλώς εξέταζα τα πράγματα από μια διαφορετική γωνιά. Κάτι νομίζω ότι μυρίζω. Μυρίζεις? Ναι, Πένι, μυρίζομαι popcorn. Α. Σαΐνι! Αρχικιά Κουίμπι! Καλά, πότε το έσκασες εσύ και μπήκες στο τσίρκο? Δεν μπήκα εγώ στο τσίρκο, Σαΐνι! Εσύ θα μπεις! Να η αποστολή σου, Σαΐνι! Οι πράκτορες του ΜΑΤ μεταφιέστηκαν σε ανθρώπους του τσίρκου και έχουν εισχωρήσει σε αυτό εδώ το τσίρκο. Το χρησιμοποιούν σαν μια ελεύθερη κινούμενη βάση από την οποία κλέβουν και ληστεύουν. Αυτή η αποστολή είναι να τους ανακαλύψουμε και να καταστρέψουμε την κάλυψη του Δόκτωρα Μαντ. Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστροφεί σε 30 δευτερόλεπτα. Όμως, αρχηγέ, τι θα θέλουν να κλέψουν οι πράκτορες του Μαντ από ένα τσίρκο? Όχι. Μεταφιέζονται σαν άνθρωποι του τσίρκου και κάνουν τις βρώμικες δουλειές του Δόκτωρα Μαντ σε όποιο μέρος βρίσκεται το τσίρκο. Α, θα εισχωρήσω λοιπόν και εγώ στο τσίρκο και θα εξολοθρεύσω τους πράκτορες του Μαντ. Ο Σαΐνις πιστεύει ότι μπορεί να αποκαλύψει τις πράκτορές μας και να καταστρέψει την κάλυψή μου. Έτσι κι εμείς μπορούμε να του δείξουμε πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η ζωή στο τσίρκο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το θείο Σαΐνι στην αποστολή του. Εσύ θα πρέπει να φροντίσεις ώστε οι πράκτορες του Δόκτωρα Μαντ να μην το βρουν πρώτοι. Και εγώ θα ψάξω για αποδεικτικά στοιχεία. Όμως δεν είμαι σίγουρη από πού να αρχίσω. Λοιπόν, τι γνώμη σας έχετε για τη μεταφίεση μου, Πένι? Ο παρουσιαστής μου έδωσε αυτή τη δουλειά. Σε ξεγέλασα, ε? Και βέβαια με ξεγέλασες. Όμως έχεις βάλει τα παπούτσια σου ανάποδα. Α, είναι και αυτό μέσα στο κόλπο, Πένι. Έτσι αυτοί οι πράκτορες του Μάθα νομίζουν ότι είμαι κι εγώ ένας ανόητος κλόουν. Όμως πάντα να θυμάσαι ότι γελάει καλά ποιος γελάει τελευταίος. Καλή ιδέα αυτή, θεία Σαΐνι. Δεν θα υποπτευτούν ποτέ έναν κλόουν που περιφέρεται στο τσίρκο. Έτσι ακριβώς. Τώρα οι δυο σας να πάτε και να δείτε την παράσταση. Εγώ έχω δουλειά να κάνω. Θυμήσου, Μπρέιν. Ακολούθησε τον και κράτα τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά, έτσι. Όμως πείτε μου, τι συνέβη στον κλόουν που αντικαθιστώ τώρα? Ξέρεις, έχει κρυολογήσει. Σου είναι πραγματικά ευγνώμων που παίρνεις τη θέση του. Είπες ότι έχεις εμπειρία από τσίρκο. Α, έχω πάει πολλές φορές και ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Δόκτωρ Μαντ σίγουρα θέλει να εξουδετερώσει το Σαΐνι. Μην ανησυχείς. Γέμισα το όχημα με καύσιμα για πύραυλο. Θα το χτυπήσει τόσο δυνατά που θα τον στείλει στο διάστημα κατευθείαν.
αυτά παθαίνεις αν δεν κάνεις εξάσκηση. Ταρά! Δεν νόμιζες ότι εγώ είμαι ο χαζός, ε? Ελάτε κυρίες και κύριοι! Είστε πολύ ευγενικές, τι τα έκανες τα μπαλόνια μου, λες? Μα τι κάνεις εκεί? Εμένα λοιπόν δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει στη σκηνή. Λοιπόν, τρελόγατε, όσα είναι εσύ ακόμα. Πρέπει να δώσω στον παρουσιαστή άλλη μία ευκαιρία. Μπρέιν, πώς πάει? Άκου, Μπρέιν, κάτι δεν πάει καλά με τον παρουσιαστή, νομίζω. Θα πάω να κοιτάξω το τροχόσπιτό του για στοιχεία. Μείνε με το θείο Σαΐνι, εσύ. Hey, τι κάνεις εσύ εκεί? Ψάχνω για το τροχόσπιτο των κλόουν. Ένας από αυτούς είναι φίλος μου και... Όμως δεν είναι αυτό το τροχόσπιτο των κλόουν, είναι αυτό εκεί πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Τι συνέβη με το Σαΐνι? Να, ξέρετε... Καλά, προσπάθησε ξανά. Θέλω αποτελέσματα. Ο Σαΐνις πρέπει να εξελοθρευτεί πριν ανακαλύψει εσένα και τους άλλους πράκτορές μου. Τι θα λέγατε για το νούμερο με τα ζώα, κύριε? Ναι, αυτό θα λύσει τα προβλήματά μας. Πού το βλέπεις το αστείο εσύ, τρελόγατε? Είναι αυτό που σου λέω πάντα, Πένι. Αν δεν μπορείς να τους δαγκώσεις, φύλα τους και μετά τους δαγκώνεις. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρη, θεία Σαΐνι. Είναι το επόμενο βήμα του σχεδίου μου, Πένι. Αν κάνω δύο γύρους με αυτό το λιοντάρι, θα κερδίσω το σεβασμό και των άλλων καλλιτεχνών. Αν γνωρίζουν λοιπόν για κανένα ύποπτο πράκτορα, τότε σίγουρα θα μου το πούνε. Όμως να γίνεις τηλεδαμαστής. Μην ανησυχείς, Πένι, τα έχω βρει με τον Βρούτο από εδώ. Είναι ακίνδυνο σαν γατάκι. Άλλωστε έχω... Έχω τον τρόπο μου με τα άγρια ζώα. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Εσύ ξέρεις καλύτερα, θεία Σαΐνι. Πήγαινε να βρεις μια καλή θέση. Θα δώσουμε καλή παράσταση. Εντάξει, Βρούτε, θα δώσεις καλή παράσταση και θα φροντίσω να βγεις από το κλουβί λόγω καλής συμπεριφοράς, έτσι. Γεια σου τώρα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο αυτού του τσιρκού βρίσκεται και σας παρουσιάζω το μεγάλο γκίσμο και το τρομερό του λιοντάρι. Εμπρός λοιπόν! Βρούτε, για κοίτα εδώ και δεν σου φαινόταν η αγριάδα. Θα πρέπει να δώσουμε μια καλή παράσταση, έτσι. Έλα! Έλα λοιπόν, λιοντάρι! Κάσε με αν μπορείς! Έλα λοιπόν! Έλα! Έλα! Ταρά! Ταρά! Πολύ καλά, Βρούτε! Έλα, μην κάθεσαι εκεί τώρα! Ω, θεούλη μου! Βρούτε! Αν ο Βρούτος είναι εδώ! Θεία Σαΐνι! Μπρέιν, κάποιος έβαλε ένα άγριο λιοντάρι στη σκηνή με το θείο Σαΐνι! Μπρέιν, δόξα τω Θεώ, πρέπει να μπεις εκεί μέσα και να σταματήσεις το θείο Σαΐνι! Κράτα μακριά το λιοντάρι! Να, ηρέμησε λίγο, Βρούτε, το παίζεις πολύ άγρια, νομίζω! Καλύτερα κράτα το αυτό για το μεγάλο φινάλε, ε! Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα βάλω το χέρι μου στο στόμα του λιονταριού! Έλα, Βρούτε! Άνοιξέ μου! Μου έχει
ομπρέλα, άφησε την. Μα τι έγινε. Τι ήταν. Να πάρει. Πάλι απέτυχες. Λυπάμαι πάρα πολύ, δόκτωρα, μα υπόσχομαι ότι ο Σαΐνης θα πάθει κάποιο πολύ άσχημο ατύχημα πάρα πολύ σύντομα. Α, ναι. Ένα δυστύχημα. Η καριέρα του Σαΐνη στο τσίρκο έχει πάρει ανωδική πορεία. Γι' αυτό θα τον εκτοξεύσω αμέσως στην κορυφή. Στις κούνιες, ναι. Τρελόγατε. Το σχέδιό μου πετυχαίνει απόλυτα, Πένι. Όμως το επόμενο βήμα μου θέλει προσεκτική σχεδίαση. Έχω δύο υπόπτους. Όμως δεν θέλω να κάνω καμία κίνηση πριν να είμαι σίγουρος για το ποιοι άνθρωποι του τσίρκου είναι πραγματικά οι πράκτορες του ΜΑΤ. Α, τι θα έλεγες εσύ για τον παρουσιαστή, θεία Σαΐνη? Α, όχι, Πένι. Είναι καλός άνθρωπος. Για να δούμε αν θα με βοηθήσει. Θα ήθελα να κάνω κάποια άλλη δουλίτσα στο τσίρκο. Θα κάνω τα πάντα. Ω, τι φοβερή σύμπτωση είναι αυτή. Πάνω που ερχόμουν σε εδώ για να καλύψει μια θέση ενός από τους ακροβάτες μας. Τι πρόβλημα έπαθε? Ω, απλά έχει κρυώσει λίγο. Θα πρέπει να έχει πολύ ρεύμα πάνω στις κούνιες. Το ξέρω ότι αυτός ο παρουσιαστής καρώνει κάτι, όμως χρειάζομαι αποδείξεις. Ναι, Μπρέιν, η πτάμενη κολοκυθίνη, οι ακροβάτες στις κούνιες. Δηλαδή, πρόσεχε το θείο Σαΐνη, θα γυρίσω σε λίγο. Και τώρα σας παρουσιάζω τους υπτάμενους κολοκυθίνους, οι πιο σπουδαίοι και ρυψοκίνδυνοι καλλιτέχνες ακροβάτες όλου του κόσμου. Θεούλη μου, από κάτω δεν φαινόταν να ήταν τόσο ψηλά. Τουλάχιστον έχω προστατευτικό δίχτυ. Φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά, έτσι δεν λένε? Πάντα έτσι λέω εγώ. Δεν θυμάμαι. Περπατούσα μόνος μου και μετά όλα σκοτίνιασαν. Πάντως είμαι πολύ καλά. Ευχαριστώ. Μπρέιν, ο παρουσιαστής είπε ψέματα. Ο ένας από τους κολοκυθίνους βγήκε από το πρόγραμμα. Αυτό πρέπει να... Είναι παγίδα. Και τώρα, φίλοι μου, η προσπάθεια των αδελφών κολοκυθίνη να κάνουν μια τολμηρή τριπλή τούμπα χωρίς το δίχτυ ασφαλείας. Εσένα κάπου σε ξέρω. Ώστε έτσι, Σαΐνη. Θέλεις να γίνεις αστέρι, έτσι. Γι' αυτό φαντάζομαι θα βρίσκεσαι σύντομα στα αστέρια. Θεούλη μου, αργή
πιστεύω ότι αυτές οι κούνες είναι παγίδα. Εμπρός λοιπόν, καλό μου ελικόπτερο! Δεν το ξέρετε ότι είναι επικίνδυνο να μην χρησιμοποιείτε δίχτυ, ε! Και κάτι άλλο, αν υπάρχουν τρεις κολοκυθήνοι και ο ένας σας είναι άρρωστος, τότε εσύ ποιος είσαι? Αχα! Το ήξερα από την αρχή! Ει, εσύ, για ένα λεπτό! Δεν υπάρχει αμφιβολία, κάποιος προσπάθησε να με κάνει κολοκυθόπιτα! Φορές προσπάθησες να ξεφορτωθείς τον Σαΐνι και τις τρεις φορές απέτυχες. Έχεις ακόμα μία τελευταία ευκαιρία. Σε ευχαριστώ, Δόκτωρ Ματ. Σου εγγυώμαι πάντως ότι αυτή θα είναι η τελευταία παράσταση του Σαΐνι. Ρέιν, εσύ είσαι... Ο θείος Σαΐνις θα κάνει τον ακροβάτη με τα επικίνδυνα νούμερα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τον ένα, τον μοναδικό, τον κύριο ακαταμάχητο, τον πιο ρυψοκίνδυνο ακροβάτη που υπήρξε ποτέ στον κόσμο. Εξαιρετικό παρατηρητήριο. Αν υπάρχει κάποιος πράκτορας του Ματ μέσα σε αυτό το τσίρκο, θα τον δω στο λεπτό τώρα. Μπριν, ανέβα εκεί πάνω και βοήθα το θείο Σαΐνι. Κάλεσα τον αρχηγό που ήδη και έρχεται να τον δει. Και για το δεύτερο εντυπωσιακό του νούμερο, ο κύριος ακαταμάχητος θα πηδήξει από την κορυφή του τσίρκου μέσα σε αυτή τη λεκάνη με το νερό. Όμως οι πιθανότητες να επιβιώσεις πέφτοντας από αυτό το ύψος είναι μόνο μία στο εκατομμύριο. Εκτός αν χρησιμοποιήσω την καλή μου την ομπρέλα, όμως... Θεούλη μου, εμπρός λοιπόν, καλή μου ομπρέλα! Και στο επόμενο νούμερο του, ο κύριος ακαταμάχητος θα κάνει διπλή ανάποδη τούμπα σε αυτό το βαρέλι. Και για το τρίτο και τελευταίο του νούμερο, αυτό εδώ. Ο κύριος ακαταμάχητος θα γίνει ανθρώπινη βολίδα. Θα πεταχτεί στον αέρα μέχρι τον χάρτινο στόχο. Λοιπόν, αρχίζουμε την εκτόξευση τώρα. Πάμε λοιπόν. Γρήγορα, Μπρέιν, σταμάτα τον κλόουν και εγώ θα ρίξω μια ματιά στο στόχαστρο. Πρέπει να αλλάξω τη γωνία της ρήψης, αλλιώς ο θείος Σαΐνις θα πέσει πάνω στον τοίχο. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Απάνω του. Τώρα δεν μπορεί να ξεφύγει. Κατάφερε και πάλι, ξεπάστρεψε τους πράκτες του Μάντου ολομόναχος. Όμως πού είναι τώρα, Πένι? Θέλω να τον συγχαρώ που έκανε άλλη μια καλή δουλειά. Ου!
γιατί ακούω το θείο Σαΐνη. Ω, να πάρει. Ο Σαΐνης αποκάλυψε τη μυστική επιχείρηση που είχαμε στήσει. Όμως κανείς δεν θα αποκαλύψει ποτέ ούτε εμένα, ούτε το τρελό γατό μου. Θα πρέπει να τηλεφωνήσω στο αεροδρόμιο. Αυτό το αεροπλάνο έχει πάρα πολύ βρώμικη μηχανή μου φαίνεται. Θυμίσου, Πένι, τα νούμερα του τσίρκου είναι για τους επαγγελματίες ακροβάτες και η προετοιμασία τους κρατάει χρόνια, γι' αυτό και μας φαίνονται εμάς τόσο εύκολα. Τα παιδιά καλύτερα να μην κάνουμε επικίνδυνα νούμερα με τα ποδήλατα. Πάντα να κατεβαίνετε από τα ποδήλατά σας σε σταυροδρόμια ή όταν περνάτε το δρόμο. Και όταν κάνετε ποδήλατο τη νύχτα, να φοράτε κάτι φωτεινό για να σας βλέπει ο κόσμος. Το ίδιο ισχύει και για τα σκέτμπορντ και για τα μηχανάκια επίσης. Καλύτερα να προσέχεις κι εσύ όμως. Α, μην ανησυχείς. Η κατάσταση βρίσκεται υπό τον έλεγχό μου, Μπένι. Next time, Gadget. Next time.